Από το Μάρτιο του 1826 η κατάσταση στην πολιορκία του Μεσολογγίου άρχισε να αλλάζει υπέρ των Τούρκων. Ο ανεφοδιασμός της πόλης από τον ελληνικό στόλο είχε καταστεί αδύνατος, με αποτέλεσμα οι αμυνόμενοι να βρεθούν σε δυσχερέστατη θέση πεθαίνοντας από την πείνα. Εμφανίστηκαν ο λοιμός, η πείνα. Οι πολιορκημένοι έφτασαν στο σημείο να τρώνε όλα τα ακάθαρτα ζώα και τα κόπρανά τους. Όλα τα φυτά, τα φύλλα των δέντρων, τους φλοιούς των κορμών, τα φύκια, τα αρμυρίκια, μέχρι που τρεις από τους πέντε οπλαρχηγούς που επέζησαν τις εξόδου και έγραψαν από μνημονεύματα, αναφέρουν πως είδαν με τα μάτια τους πολλούς, όχι τους περισσότερους, αλλά πολλοί σε γειτονιές, είχαν πάρει το λασπωμένο νερό από τους νερόλακους, γιατί τις τελευταίες 11-12 ημέρες ούτε καθαρό νερό υπήρχε, και είχαν βράσει σε αυτό ανθρώπινη σάρκα από σκοτωμένους. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το Συμβούλιο των Οπλαρχηγών και Προκρήτων της πόλης πήρε την απόφαση για την έξοδο των κατοίκων από το Μεσολόγγι. Εδώ, μέσα στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, αποφασίστηκε ομόφωνα από προεστούς και στρατηγούς η έξοδος να πραγματοποιηθεί τη 10η Απριλίου τη νύχτα με τα ξημερώματα της 11ης. Δυστυχώς, το σχέδιο της εξόδου προδόθηκε στους Τούρκους ήδη από την 5η το βράδυ. Γνώριζαν τα πάντα. Θα μείνει αναπάντητο το ερώτημα ποιος πρόδωσε την έξοδο. Μέχρι τώρα, ανεξάρτητα από τον συγγραφέα που διαβάζουμε, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Βούλγαρος, Τούρκος, Αιγύπτιος ή οτιδήποτε άλλο, δεν αναφέρεται το όνομα, αναφέρεται η εθνικότητα. Υπάρχουν τρεις εκδοχές. Ένας Βούλγαρος, ένας Τούρκος, ένας Έλληνας. Ο Τιτανικός ξεκίνησε το παρθενικό ταξίδι του σαν σήμερα, Τετάρτη 10 Απριλίου του 1912. Με πλοίαρχο τον Έντουαρτ Σμιθ, οι επιβάτες του περιελάμβαναν μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, καθώς και εκατοντάδες μετανάστες οι οποίοι αναζητούσαν μια καινούρια ζωή στη Βόρεια Αμερική. Οι εγκαταστάσεις της πρώτης θέσης είχαν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν την κορονίδα της άνεσης και της πολυτέλειας, με ένα γυμναστήριο, πισίνα, βιβλιοθήκες, ακριβά εστιατόρια και πολυτελείς καμπίνες. Ο Τιτανικός λίγες μέρες αργότερα θα γίνει ένα από τα πιο θανατηφόρα ναυτικά δυστυχήματα σε καιρό ειρήνης στη σύγχρονη ιστορία. Σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη ληστεία τρένου στην Ελλάδα. Στη μία τα ξημερώματα της 5ης 10 Απριλίου του 1924, το τρένο που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα πλησίαζε το σταθμό του Δοξαρά έξω από τη Λάρισα. Οι ληστές που φορούσαν μάσκες, περούκες και ψεύτικα γένια στάθηκαν μπροστά από τις ράγκες και μόλις το τρένο σταμάτησε ανέβηκαν στο σειρμό και πήραν από τους επιβάτες χρήματα και κοσμήματα. Στο τρένο επέβαινε ένας τραπεζικός υπάλληλος που μετέφερε στη Θεσσαλονίκη 2 εκατομμύρια δραχμές, αλλά οι κλέφτες δεν του τα πήραν. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν ο Υπουργός Ιωάννης Βαλαλάς και ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Δημήτριος Πάζης. Το συνολικό ποσό που απέσπασαν έφτασε τις 400.000 δραχμές. Οι δράστες παραλίγο να ληστέψουν το τρένο στο οποίο επέβαινε ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου, το οποίο θα περνούσε από το συγκεκριμένο σταθμό στις 12:20, αλλά καθυστέρησε. Πάσχα, η μεγάλη θρησκευτική αλλά και συμβολική γιορτή της Ρωμιοσύνης, γιορτάζεται με χαρούμενες εκδηλώσεις και γερό φαγοπότη σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο Λεωνίδιον, ο Δήμαρχος γιορτάζει ανάμεσα στους δημότες της πόλεως. Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Παπασπύρου, συνεορτάζει με τους συμμετριώτες του στη Λιβαδιά. Ο λαός της πόλεως έχει συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τους εθνικούς χορούς που συμπληρώνουν τις εορταστικές εκδηλώσεις. Ανήμερα το Πάσχα, όπως κάθε χρόνο, ο αρχηγός του κράτους, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, εόρτασε την μεγαλύτερη ημέρα της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας με τα στρατευμένα ελληνικά νιάτα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από αντιπροσώπους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου μας, επισκέφθηκε στρατιωτικές, ναυτικές και αεροπορικές μονάδες στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Μετά την 112 πτέρυγα μάχη της Ελευσίνας στη σχολή Αλεξιπτωτιστών Αυτοπύργου, επισκέφθηκε αργότερα τον Ναύσταθμο και, όπως και στις άλλες μονάδες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τσούγκρισε κόκκινα αυγά με τους αξιωματικούς και τους άνδρες του ναυτικού μας.